Ωραία. Καλησπέρα, είναι η εκπομπή «Κατσεβέντα στον κόσμο» με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Είναι Πέμπτη σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, φίλοι της εκπομπής σας, καλωσορίζουμε από Ελλάδα και εξωτερικό. Καλωσορίζουμε τους Έλληνες του απόγνωσμου ελληνισμού και ιδιαίτερα τους αγαπητούς φίλους Κρήτες από Ελλάδα και εξωτερικό. Κοντά μας έχουμε και φιλοξενούμε στην εκπομπή τον κύριο Μανούσακα και θα μιλήσουμε για την Παγκρίτιο Ένωση. Χαρά και τιμή μας, κύριε Μανούσο, που είστε κοντά μας. Θα θέλω να μας πείτε δύο λόγια για την Παγκρίτιο, γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν πόσα χρόνια υπάρχει η Ένωση. Δύο λόγια για την Παγκρίτιο και τους σκοπούς, την υποψηφιότητά σας, αλλά και ποιο ήταν το κίνητρο σας να ασχοληθείτε ενεργά. Καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα σε όλους ακροατές, όσους μας βλέπουν. Έχουμε τη μεγάλη γιορτή για την Κρήτη την Κυριακή 20 Νοεμβρίου. Έχουμε τις εκλογές της Παγκριτίου Ενώσεως. Είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό και ίσως από τα αρχαιότερα σωματεία Κριτών στη χώρα, στην Ελλάδα, και το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια, φυσικά, και από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Την Κυριακή έχουμε εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του 25μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπούν όλους τους νομούς της Κρήτης. Συμμετέχω κι εγώ, προσδοκώ την ψήφο και τη στήριξη όλων των κριτικών για την επανεκλογή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, που είμαι τώρα, έχω διατηρήσει εδώ και δύο θητείες με τον πρόεδρο τον Γιώργο Μαριδάκη. Μάλιστα. Όμως μαθαίνω ότι το κίνητρο ήταν κάποιο πρόσωπο έτσι, που σας κίνησε το ένασμα για να ξαναβάλει την υποψηφιότητα. Ποιο ήταν αυτό το πρόσωπο? Κοίταξα κάτι. Το κίνητρο για να συμμετέχω στην Παγκρίτιο Ένωση ήταν η αγάπη μου για την Κρήτη, γιατί εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Κρήτη, στα Σφακιά. Από μια πολύ γνωστή οικογένεια με ιστορία. Να είσαι καλά, ναι. Ισχύει. Και είχα σκοπό να σου πω την αλήθεια κάποια στιγμή να πω ότι δεν θα ασχοληθώ πάλι, αλλά όταν με πλησίασε η Ρένα Βασιλάκη, όπως αναφέρθηκε και δημοσίως στα social, μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που με πλησίασε, με προσέγγισε και μου ενέπνευσε μια εμπιστοσύνη, λέγοντάς μου, ξέρω εγώ, είσαι μαζί μου, πάμε, θα οδηγήσουμε την Παγκρίτιο. Μοιραστήκαμε τις ιδέες, τα όνειρα, τις προσδοκίες και συμφώνησα. Βάζω πλάτη σε αυτή τη δράση και προχωράμε μαζί για την επόμενη μέρα της Παγκριτού Ενώσεως. Να πούμε βέβαια, γιατί ξεκινήσαμε λίγο γρήγορα, γοργά, και σέβομαι για το χρόνο, γιατί αυτή την ώρα κάπου βρίσκεστε. Πού ακριβώς βρίσκεστε? Τώρα αυτές τις μέρες, όσο πλησιάζουν την ημέρα των εκλογών, κάνουμε συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις με κριτικούς από όλο το λεκανοπέδιο, γιατί είναι μια μεγάλη γιορτή για το κριτικό στοιχείο της Αθήνας. Εγώ να πω από πλευράς μου ότι υπάρχει ενδιαφέρον από φίλους από την Κύπρο, από τη Γαλλία, την Αγγλία, τη Γερμανία. Μας παρακολουθούν αυτή την ώρα με πολύ ενδιαφέρον. Στέλνουμε την αγάπη μας. Κάθε φορά μας συντροφεύουν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους χαιρετάω και εγώ, τους χαιρετίζω όλους από εδώ, με κριτικό πνεύμα από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης να επισημάνω ότι και η γνώση σου και η παιδεία σου είναι τέτοια στα οικονομικά, που επίσης πέραν της αγάπης σου και της ιστορίας που έχει η οικογένειά σου, η αγάπη σου για το νησί, για την Κρήτη, μπορούν να βοηθήσουν και να συμβάλλουν τα μέγιστα στην διοίκηση της Παγκριτίου Ενώσεως. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο το εγχείρημα αυτό και για το βήμα που μου έδωσες. Εύχομαι τα καλύτερα. Ξέρεις, η εκτίμησή μας είναι μεγάλη και διαχρονική. Καλή επιτυχία και ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έκανες. Από καρδιά σε ευχαριστώ όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
Ήταν λοιπόν ο κύριος Μανώσης Μανώσακας, υποψήφιος για την Παγκρίτιο Ένωση. Η Παγκρίτιος Ένωση, να πούμε και δύο λόγια, εδώ από τις σημειώσαμε, επιτρέψτε να πω δύο λόγια. 62 χρόνια ιστορικό, το ιστορικό σωματείο. Στην κορυφή όλων των σωματείων απόδημων στον κόσμο. Είναι το σημείο αναφοράς των Κριτών και έχει καταρσιωθεί στη συνείδηση όσων ασχολούνται με τα θέματα της διατήρησης της μεγάλης πολιτιστικής παράβασης της Μεγαλονήσου. Επίσης να πούμε ότι σήμερα έχει καταγεγραμμένα μέλη της Παγκριτίου Ενώσεως, τα οποία ανέρχονται στις 82.000 μέλη. Η σκοπή του σωματείου είναι η προαγωγή και προάσπιση των συμφερόντων της Κρήτης και των Κρητικών που κατοικούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, οικονομικών, παραγωγικών, επιχειρηματικών και συμφερόντων που αφορούν τη δημιουργία συνθηκών ασφάλισης υγείας και πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η δημιουργία καλλιέργειας σχέσεων φιλίας μεταξύ των μελών του σωματείου, η συμβολή στην ανύψωση του πνευματικού πολιτιστικού επίπεδου και με την ελεύθερη έκφραση ιδεών και η ανάπτυξη δεσμών αγάπης, άμυγλας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, με την παράλληλη υποστήριξη και συμβολή στην προαγωγή των συζητημάτων και συμφερόντων της Κρήτης και των Κρητικών στα πλαίσια των γενικών και κρατικών συμφερόντων. Το ενεργό ενδιαφέρον για τα γενικά εθνικά θέματα και συμβολή στην καλλιέργεια και προάσπιση των ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ελεύθερων θεσμών. Η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης με τα κρητικά σωματεία, όπου και αν ευρέδουν την τοπική αυτοδιοίκηση, μορφωτικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους, την με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο διατήρηση, διαφύλαξη των πολιτιστικών και ιστορικών παραδόσεων ηθών εθήμων της Κρήτης. Η συμβολή στη διατήρηση και ανάπτυξη της κρητικής, λαϊκής και πνευματικής παράδοσης, δημιουργική αξιοποίηση των αγωνιστικών και ιστορικών παραδόσεων του κρητικού λαού. Η παροχή κοινωνικής πρόνοιας σε μέλη του σωματείου, σε ιδρύματα της Κρήτης, της Αθήνας, στην κριτική εστία, στα σχολεία της Κρήτης, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού και σε Κρήτες που έχουν ανάγκη. Η ίδρυση μουσείων ιστορικών, λαογραφικών και άλλων. Η ίδρυση εγκαταστάσεων και την άφληξη των νέων. Η κατάρτιση και πρόθεση προς υλοποίηση μελετών και προγραμμάτων επιμόρφωσης των μελών και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της Κρήτης που καλύπτουν οι συνθήκες Ευρωπαϊκής Ενώσεως και το παράγωγο αυτής δίκαιο σε συνεργασία με το δημόσιο, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους διεθνείς οργανισμούς. Η κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση αμβριάντων και αγαλμάτων στη μνήμη των μεγάλων ανδρών και ιστορικών γεγονότων. Η οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ίδρυση πνευματικών κέντρων, βιβλιοθηκών, τράπεζας αίματος και δωρητών οργάνων σώματος. Ο συντονισμός της δράσης των κρητικών σωματείων για την υλοποίηση της ιδέας του συγκριτισμού και των παραπάνω σκοπών, καθώς και άλλα. Βλέπετε ότι είναι μεγάλο το εύρος των δυνατοτήτων αλλά και του εν γέννη σκοπού της Παγκριτίου. Εγώ, έχοντας μια μικρή έτσι εμπειρία και από τα κρητικά σωματεία και από φίλους, αλλά και έχοντας πριν χρόνια βρεθεί κατά διάρκεια των εκλογών της Παγκριτίου, μπορώ να πω ότι γίνονται όλοι μία αγκαλιά. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να είναι από εδώ, κάποιοι να είναι από εκεί. Φέτος έχουμε δύο υποψηφίους και τους εύχομαι και στους δύο καλή επιτυχία. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι η ανάδειξη, η ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης, της προάσπισης των συμφερόντων και προστασία πρόνοιας υγείας για τα μέλη από ό,τι διαβάσαμε. Νομίζω ότι όλοι, είτε έτσι είτε αλλιώς, ο καθένας από τη δικιά του οπτική γωνία, αυτό προσδοκά, αυτό προσβλέπει. Ευχόμαστε από την εκπομπή καλή επιτυχία. Εμείς την επόμενη εκπομπή θα πάρουμε το καράβι από την Κρήτη και θα πάμε λίγο μακρύτερα, όχι τόσο
μακριά προς την Φολέγανδρο. Την επόμενη Πέμπτη λοιπόν θα παρουσιάσουμε το νησί της Φολεγάνδρου. Αρώματα, μυρουδιές, ιστορίες, ήθη, έθιμα, ιστορικά γεγονότα. Να μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είσαστε κοντά μας. Καλό σας βράδυ και προσοχή στο δρόμο.